Η Ελλάδα είναι παντού, να ξέρετε, γιατί είναι το μοναδικό έθνος στον πλανήτη, γι' αυτό και τα παγκόσμια ταμεία υπογράφονται ως ένα έθνος. Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε. Καταρχάς, είμαστε στον 20ο αιώνα με χιλιάδες καινοτομίες. Καταρχάς, έχουμε ακόμα κινητήρες εσωτερικής καύσης με βενζίνες και αντιλαμβάνεστε όλοι εκεί έξω ότι υπάρχει η καινοτομία δηλαδή του υδρογόνου. Καταρχάς, υδρογόνο, οξυγόνο χρησιμοποιούν όλοι πολύ πιο πριν από τη βενζίνη. Το γνωρίζετε, έτσι. Ναι. Ξέρουμε ότι και τα δύο καίγονται. Έτσι δεν είναι. Και το οξυγόνο καίγεται και το υδρογόνο καίγεται. Σωστά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Μα οξυγόνο και υδρογόνο είναι ο αέρας, είναι το νερό. Αν αύριο θελήσουμε να βγάλουμε υδρογόνο, μπορούμε να στήσουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής, όχι μεγαλύτερο από 500 τετραγωνικά, και να συλλέγουμε υδρογόνο από την αέρα και το νερό. Μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζετε ότι είναι πρόβλημα παραγωγής ή πρόβλημα μηχανημάτων? Μα είστε τρελοί. Υπάρχουν τεράστια εξειδικευμένα μηχανήματα. Μπορούμε. Άρα αύριο, αντί να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και να βάζουμε αέριο, το οποίο έρχεται από τα έγκατα της γης με χιλιάδες κόστος, να κάνουμε μάντληση αυτά και φυσικά να έχει και ρήπους. Που σημαίνει έχει ρήπανση στην ατμόσφαιρα, γιατί έχει κατάλοιπα. Το υδρογόνο και το οξυγόνο, ό,τι από τα δύο καύσεις, δεν έχει ρήπους, δεν έχει κατάλοιπα. Δεν έχει μόλυνση. Δηλαδή, αν πας πίσω από μια εξάτμιση αυτοκινήτου που βγάζει υδρογόνο, θα εισπράξεις νερό, το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Ναι. Άρα αύριο δεν θα μπορούσαμε να κουνάμε τα τρένα μας, τα πλοία μας και τα αυτοκινητά μας με υδρογόνο και στο μπεζινάδικο αντί για αέριο φυσικό. Τι φυσικό? Ουσιαστικά είναι οι πορδές των φυτών, έτσι για να το καταλάβετε. Είναι οι πρώτες πορδές των φυτών. Πάνω από το πετρέλαιο, όλο το βρώμικο είναι το αέριο που βάζει. Γι' αυτό και βρωμάει. Και βλέπουμε λοιπόν να χρησιμοποιούν πετρογκάζ όλες οι επιχειρήσεις, τα πάντα, όλα. Αλλά τελικά στα μάξι μας δεν μπορούμε να κάψουμε και πρέπει να βάζουμε βενζίνη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είναι πανεύκολη διαδικασία αύριο να περάσει ο κόσμος σε μια ενέργεια υδρογόνου. Οπότε τελειώσαν οι πετρελοπηγές, ούτε θα τρυπάς, ούτε θα λερώνεις τις θάλασσές σου, ούτε θα έχεις δικιστήρια. Α, και το πετρέλαιο που θα βγαίνει θα κάνει χρήση, όχι καύσεις. Γιατί πραγματικά εγώ από το πετρέλαιο θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει βεβαίως και δεν πρέπει να καίγεται σε τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα που γίνονται χρήση. Γιατί το πετρέλαιο είναι μια πρώτη ύλη που βγάζει προπυλένια, βγάζει πίσες, βγάζει χιλιάδες άλλα προϊόντα και δεν χρειάζεται να το καίς. Άρα πρέπει να πας σε άλλες εναλλακτικές ενέργειες. Όμως έχει υπογραφεί συμφωνία να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη ενέργεια, γιατί όλα τα κράτη κερδίζουμε χρήματα από τα πετρέλαια, από τη χρήση των πετρελαίων, των πετρελοειδών υλικών και από όλη τη διακίνηση αυτή. Αυτά τα χρήματα λοιπόν είναι συσσωρευμένα σε ταμεία που ο Έλληνας τώρα πρέπει να τα κάνει χρήση. Εκτός και αν δεν θέλει. Και θέλει να πηγαίνει να λέει μπούρδες ότι θα βγάλουμε πετρέλαια, θα βγάλουμε φυσικά αέρια. Μα βγάλεις βρεζό, πληρώνεσαι από αυτά. Και η Σαουδική Αραβία που βγάζει πετρέλαια και η Ρωσία, το Βλαδιβοστόκ, όπου βγαίνει πετρέλαιο, εσύ βρε όρνιο Έλληνα, πληρώνεσαι. Και έχει, σου δείξαμε 115-3. Σου δείξαμε 115-3. Και πήγαμε φυλακή. Άμα σου έριχνε άλλους 50 λογαριασμούς, τι έπρεπε να γίνει να με στείλετε φυλακή στον Πλούτονα? Σε ποιο πλανήτη έπρεπε να με στείλετε φυλακή, βρε όρνια? 115-3 με τους τόκους σου δείξαμε και με κλείσανε φυλακή ότι είναι ψεύτικα. Και υπογράφουν. 48 παγκόσμιοι δικαστές. Υπογράφει ο πρόεδρος της CIA, της Interpol, της FBI, της Federal Reserve. Υπογράφουν η κυβέρνησή σου κάθε χρόνο, ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Το 7 δεν υπογράψει ο Παπούλιας. Δεν υπογράψει ο Αλογοσκούφης. Δεν υπογράψει ο Βασιλάκης, ο Μπάστα του ΟΗΕ. Σου είπε κανείς ότι οι υπογραφές τους είναι πλαστές? Και μαζί με αυτές σου δείξαμε όλες τις υπογραφές των κρατών και των αξιωματούχων που υπογράφουν. Και σου δείξαμε όλους τους λογαριασμούς που τους πήραμε από τον ΟΗΕ, που σφραγίζει και ο ΟΗΕ. Και σφραγίζουν όλες οι τράπεζες, οι κεντρικές με λογαριασμούς. Και χίλιοι συνέλληνες βάλαν χρήματα σε αυτόν τον κυρίαρχο λογαριασμό της κυρίαρχης Ελληνικής Δημοκρατίας. Και συνεχίζουμε ακόμα να συζητάμε και να σου λένε κάθε παραπληκτική μονάδα κατασκευής, άπειτη. Τι θα γίνει με τα πετρέλαια, τι να γίνει, ρε? Τι να γίνει, αν έχουν αποφασίσει να βγάλουν. Το στόχο και το σκοπό δεν μπορεί κανένας να μας το κλέψει. Γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και αν δεν ξέρουμε να μάθουμε.